Είμαστε στον Πειραιά και τώρα θα δείτε κάτι περίεργα πραγματάκια που υπάρχουν εδώ. Ναι. Δεν σου θυμίζει εκείνο το installation που είχαμε πάει σε εκείνη την παράξενη έκθεση που ήταν με το νερό, με τη γοργόνα που είχε από πάνω, έτσι κάτι παρόμοιο. Και by the way, εδώ δεν έχει πορτάκια που ανοίγουν στα εισιτήρια, απλά σκανάρεις το εισιτήριο και περνάς, ούτως ή άλλο. Κοιτάξτε. Περιεργό. Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα Ριζέας. Εδώ σου έχει κάτι. Όπως έχουμε ξαναπεί, τίποτε δεν είναι τυχαίο, ούτε το σχεδιάγραμμα στο ταβάνι, ούτε αυτό το βίντεο που μιλάει για το αθέατο νερό, όχι το νερό. Και ναι, θα μου πεις, okay, είσαι στον Πειραιά, δεν περιβάλλεται από νερό, είναι λιμάνι. Ναι, αλλά εδώ σου μιλάει για γλυκό νερό, το οποίο το χρησιμοποιείς. Εκτός κι αν ο Πειραιάς φημίζεται για τις άπειρες πηγές του. Ξέρω εγώ, μήπως είμαστε στη Λιβαδιά, στην Κρία. Για ελάτε να δείτε και κάτι άλλο. Ιστορίες για το αθέατο νερό. Και ποιο είναι το αθέατο νερό? Εσείς τι πιστεύετε? Μόλις βγήκαμε στην πλατεία θεάτρου στον Πειραιά, άλλη μια ωραία σκατένια μέρα, κάτασπρη, με πολύ κακό vibe, όπως και πάντα, γιατί ναι, καλό χειμώνα παιδιά, αλλά θα τα παρακάμψουμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας, είμαστε Mr. Bright and the Magpie, είμαι Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα ακόμη vlog και σήμερα λέμε να ανακαλύψουμε τον κρυφό ή άγνωστο, ας πούμε, αρχαίο Πειραιά. Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Για ακολουθήστε μας. Είναι σχεδόν ίδιος. Κοίτα, κοκαλάκια μωρού. Πάλι σε τάφο. Το γράφει ταφή βρέφους 12 μηνών. Όλα εδώ είναι παιδικά τέτοια. Και κτερίσματα. Κοίτα, αστράγαλοι. Κοίτα εδώ. Πάλι από τάφους είναι και αυτά. Έχουν μωρά μέσα. Κάτι που δεν είναι από τάφους υπάρχει. Δεν ξέρω. Έχει και το διπλό πέλο εκεί. Δεν είναι πολύ περίεργο που είναι όλα παιδάκια και μωρά? Ούτε καν παιδάκι, μωρό, νεογνά. Αυτό λεγόταν ηχητρισμός. Όταν θάβανε τον νεκρό μέσα σε πύληνο, έτσι, δοχείο. Και άλλα τέτοια, βλέπεις. Μπορεί να είχε πιο μεγάλους στην ηλικία εδώ μέσα. Ταφικά είναι πάλι. Να, είναι αγγεία από τις ταφές του Φαλήρου. Οστεοδόχα ή τα σκτερίσματα. Εδώ σου έχει παιδάκι, άγαλμα, με τη μαγική σφαίρα. Θα δούμε και άλλες τέτοιες. Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι παιδάκι. Και άλλα παιδάκια. Κοίτα, όλα παιδικά είναι. Κοριτσάκι. Thank you.
ξύλινο φέρετρο. Να, το γράφει. Φέρετρο. Είμαστε ένα μαρμαρίνα, τώρα έχουμε και ξύλινο. Ναι. Όλα, όλα, επειδή διαστήλωση είναι. Ό,τι βλέπεις, ξέρεις, σε μικρογραφή είναι από τάφο. Ο κόκορας ήταν ένα συμβόλο του Πλούτωνα και της Περσεφόνης. Θα το δούμε πολλές φορές να υπάρχει ένας κόκορας. Και τα κουκλάκια πάλι, είτε αναθηματικού τύπου, είτε μπορεί να είναι κατάρες πάλι κι αυτά. Κοίτα. Παντού κουκλάκια. Ο τροχός. Αυτό ήταν μαγικό πάλι, το χρησιμοποιούσαν όταν θέλανε να καλέσουν κάποιο αγαπημένο άτομο το οποίο είχε απομακρυνθεί. Κάτι σαν μαγικό δέσιμο, ερωτικό, τελετουργικό. Τα φυχόνια. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα. Γιατί δείχνει και τις ιέριες. Είτε θα τις δεις με τα χέρια έτσι, είτε έτσι που είναι σαν να μυρολογούν, ρε παιδί μου. Η Άρτεμις είναι. Και οι δύο είναι Άρτεμις. Που λατρευόταν εδώ στον Πειραιά ήταν η Μουνίχια Άρτεμις. Υπάρχει και ο ναός λίγο πιο κάτω από το Σιράγγιο, το σπήλαιο του Παρασκευά. Εδώ τη λατρεύανε πάρα πολύ και κάνανε και πολλές θυσίες προς τιμήν της. Αυτά τα μάτια δεν σε στοιχιώνουν, κοίτα πώς είναι. Λες και κοιτάνε μέσα στην ψυχή σου. Να και η Αθηνά. Κοίτα, κοίτα έκφραση που έχει όμως τα μάτια της, έτσι. Δεν είναι φανταστική. Ο Ασκληπιός και η Γεία. Κοίτα πόσο μεγάλα φαίνονται, ρε παιδί μου, σε σχέση με τους ανθρώπους. Αυτά είναι τεράστια. Βλέπεις. Σωστός. Έχουν διαφορά. Και δεν είναι παιδάκι, γιατί έχει και εδώ παιδάκι. Δεν είναι παιδάκια. Μεμούς και παιδάκια. Να, αυτό εδώ μοιάζει πάρα πολύ με το αρχαίδι μου. Πρέπει να είναι η Ρέα ή η Κυβέλη. Πάλι έχει το Λέοντα και κοίτα πως κάθεται στη στάση αυτή. Είναι πολύ αρχαίο, πολύ παλιό. Μας χαίρε να ίσως της Κυβέλης, είδες. Τι είναι όλα αυτά. Επιτύμβιες στήλες μνήματα. Που έχουν βρεθεί εδώ, υποτίθεται. Και εννοείται οι γάτες που φυλάνε τους τάφους, τα μνήματα. Αυτό εδώ είναι το θέατρο της Ζέας. Είναι υποτίθεται ελληνιστικής περίοδου. Τώρα τι θέατρο είναι αυτό. Για να δούμε, θα βρούμε τους πέντε θρόνους. Ή θα τους έχουν μαζέψει. Άλλο ένα παράξενο είναι όλες αυτές οι σφαίρες, οι μαγικές σφαίρες, οι οποίες έχουν βρεθεί εντός του θεάτρου, του χώρου εδώ. Σας θυμίζει κάτι? Δεν μοιάζουν πολύ με την σφαίρα, τη μαγική, που πάλι έχει βρεθεί σε θέατρο, στο θέατρο του Διονύσου, στην Ακρόπολη και φυλάσσεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, εάν πάντα είναι φυσικά η αυθεντική σφαίρα και δεν είναι κάποιο αντίγραφο. Εντάξει, αυτά δεν νομίζω ότι είναι αντίγραφα, είναι και παρατημένα λίγο στην τύχη τους. Τέτοιου είδους σφαίρες θα δούμε σε πολλά μέρη, σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι από τόσο μικρές έως και τεράστιες, τεράστιοι ογκόλυθοι, οι οποίοι είναι αδύνατο να μετακινηθούν και υποτίθεται ότι είχαν κάποιο είδους τελετουργικό σκοπό. Τώρα τη δουλειά έχουν σε ένα θέατρο, τα συμπεράσματα όπως πάντα δικά σας. Κοίτα πόσο διαβρωμένο είναι, έτσι. Άλλα είναι κομμάτι από μάρμαρο, άλλα είναι πορόλυθοι. Είναι πολύ ανακατεμένα. Και εδώ είναι λιωμένο. Τώρα μπορεί να είναι και από διάβρωση, μπορεί να έχει λιώσει πάλι από κάποιο είδους πυρκαγιάς. Εδώ έχει και άλλα μνήματα, ανακατεμένα με βαρύδια βάσης και αιώνων. Κοίτα εδώ πάλι λιωμένα, περίεργα πετρώματα, μάρμαρα, κομμάτια από επιτύμβιες στήλες, μνήματα, γεμάτο μνήματα. Όλα αυτά, τα μακρόστενα είναι μνήματα πάλι. Και εδώ πάλι ταφικά μνημεία, επιτύμβιες στήλες, οι οποίες έχουν βρεθεί πάλι στο χώρο. Γιατί να υπάρχουν τάφοι πάλι δίπλα σε θέατρο? Αυτό το έχουμε δει και στο θέατρο του Θωρικού, που ήταν όλοι παιδικοί τάφοι. Επιτοπλίστων, ακριβώς δίπλα. Γι' αυτό σας λέμε ότι μήπως τελικά δεν ήταν θέατρο. Μαγικές σφαίρες, επιτύμβιες στήλες, τάφοι. Βγάζει νόημα. Ο άλλος δηλαδή θα πάει να δει την παράσταση δίπλα από τάφους. Τι φιλούσαν άραγε τα λιοντάρια? Το θέατρο? Σαρκοφάγος? Μνήμα τεραστίων διαστάσεων και άλλη σαρκοφάγος
και άλλες μαγικές σφαίρες, τοποθετημένες όπως να είναι. Πάλι εδώ τα ίδια βλέπουμε. Έχουν πάρει πράγματα, τα έχουν πάει από εδώ, από εκεί. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Η ενέργεια εννοείται ότι είναι πολύ ανακατεμένη. Και άλλη μια σαρκοφάγος. Αυτή βρέθηκε στη Νέα Ιωνία, δεν βρέθηκε εδώ. Sorry. Εννοείται τους πέντε θρόνους των πέντε οσίων. Δεν τους είδαμε πουθενά. Προφανώς θα είναι σε κάποιο είδους συλλογή ή μπορεί να έχουν διαλυθεί. Μόλις βγήκαμε από τον χώρο του μουσείου, είδαμε αρκετά πράγματα τα οποία είχαν πολύ ενδιαφέρον. Τα περισσότερα φυσικά και καλυμμένα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά όσο και να τα καλύπτουν, εμείς πάντοτε, εάν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά, σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από αυτά που αφήνουν να δεις και ίσως μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια απομεινάρια από την πραγματική μας ιστορία και όχι την συμβατική που θέλουν να μας πλασάρουν. Ξεκινώντας με το που μπαίνεις, βλέπεις κατευθείαν έναν τάφο, έναν εγχυτρισμό όπως τον λένε, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ένα πιθάρι, πύλινο, όπου μέσα βάζανε τα απομεινάρια, τέλος πάντων, του νεκρού. Είδατε και κάποια οστά. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι τα περισσότερα απομεινάρια ήταν από κυρίως βρέφη έως και παιδιά 10, 12 ετών. Πολύ παράξενο. Και για ποιο λόγο να πεθαίνουν, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία. Θα μου πείτε, ναι, υπήρχαν πολλές ασθένειες. Ναι, αλλά όλα. Μην ξεχνάτε και το νεκροταφείο δίπλα από το αρχαίο θέατρο του Θωρικού, όπου ήταν ουσιαστικά μόνο παιδάκια. Αυτό μπορούμε κάλλιστα να το συνδέσουμε και με την λατρεία της Αρτέμιδος, διότι εδώ στον Πειραιά, ως γνωστόν, υπήρχε και πολύ έντονα. Υπήρχαν ιερά της Αρτέμιδος. Το ένα, μάλιστα, είναι πολύ κοντά στο Σιράγγιο, το γνωστό σπήλαιο σε όλους του Παρασκευά, το οποίο είχαμε επισκεφθεί μαζί με τον Γρηγόρη Τσουκαλά από το Team Enterstar. Για όποιον δεν έχει δει το συγκεκριμένο επεισόδιο, σας βάζω το link εδώ να πάτε να το τσεκάρετε. Τα αρχαία χρόνια κάνανε πολλές θυσίες προς τη μήνη της θεάς και όπως λέγεται και στην Βραβρονία Αρτέμιδα. Αν κανείς επισκεφθεί και το μουσείο θα δει και εκεί πολλά αγαλματάκια από παιδάκια τα οποία υποτίθεται ότι στέλναν οι γονείς τους στην τρυφερή ηλικία των 5, 6, 7, 8, 10 ετών το πολύ να υπηρετούν ως νέοι ιερείς, ιέριες, στην θεά, στον ναό της. Φυσικά είδαμε και στο μουσείο κι άλλα τέτοια μικρά αγάλματα παιδιών. Το ένα μου έκανε και εντύπωση διότι κρατάει και την μαγική σφαίρα που είδαμε και εντός του θεάτρου. Μήπως γίνονταν περίεργες θυσίες νεογνών, παιδιών. Μην ξεχνάτε ότι η θεά Άρτεμις θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές θεότητες της αρχαιότητας. Όπως μας είχε πει και στο επεισόδιο αυτό ο Γρηγόρης, εδώ στον Πειραιά υπήρχαν οι Εμβαρείς, οι οποίοι ήταν αρχαίοι ιερείς που υπηρετούσαν τη θεά Άρτεμι στον ναό της φυσικά εδώ στον Πειραιά, όπου αναγκαστικά ήταν για όλη τους τη ζωή ιερείς και πήγαινε από γενεά σε γενεά και μάλιστα ο κάθε εμβαρός είχε θυσιάσει το παιδί του και μάλιστα υπάρχει και καταγεγραμμένο σε αρχαίο κείμενο ότι ο εμβαρός είχε φέρει την κόρη του εντός του ναού για να γίνει η τελετή η θυσία προς τη μήνη της θεάς Αρτέμιδος της Μουνυχίας, όπου υποτίθεται ότι καθ' όλο το τελετουργικό δίνανε μια κατσίκα με τα ρούχα της κόρης και υποτίθεται ότι θυσιάζανε την κατσίκα. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι θυσιάζαν την κατσίκα ή ότι θυσιάζαν την κόρη? Ο καθένας πάντα βγάζει εννοείται τα συμπεράσματά του. Σίγουρα σκοτεινές τελετουργίες γίνονταν κατά τα αρχαία χρόνια. Απομεινάρια από τελετές δυστυχώς βρίσκουμε ακόμη και στις μέρες μας σε διάφορα εγκαταλελειμμένα μέρη. Για πολλούς η θεά Άρτεμις θεωρείται και σκοτεινή θεά, γι' αυτό προσπαθούσαν να την εξευμενήσουν. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια ακόμα φορά είδαμε τα ίδια. Ένας αρχαιολογικός χώρος με ένα θέατρο και γύρω-γύρω
δεκάδες επιτύμβιες στήλες που βρεθήκαν εδώ, έτσι. Γιατί τα αγάλματα και τα υπόλοιπα δεν αναφέρονται πού βρεθήκαν. Προφανώς τα αγάλματα, επειδή δεν υπάρχει καμία αναφορά σχετική, τουλάχιστον από όσο είδαμε εμείς, έτσι. Μην μας πυροβολείτε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προήλθαν από κάποιες συλλογές. Να δοθήκαν δωρεά στο μουσείο. Παντού βλέπουμε τάφους. Παντού. Σε τόσα μέρη έχουμε πάει, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Δεν αρχίζετε να υποψιάζεστε ότι κάτι δεν πάει καλά? Και πλέον ανησυχούμε σε εισαγωγικά, γιατί μήπως τελικά αυτά που λέμε έχουν μεγάλη βάση? Και ας λένε όλοι οι διαβασμένοι ότι δεν είναι έτσι. Μήπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, ήταν ένα απέραντο νεκροταφείο στην αρχαία Ελλάδα, όχι στη μετέπειτα? Είμαστε βέβαιοι ότι από κάτω συνεχίζεται ο αρχαιολογικός χώρος, που σημαίνει ότι και τα γύρω τετράγωνα, οι τάφοι, επιτύμβιες στήλες κλπ. Αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ έξω δεν έχουν καμία βάση σε σχέση με αυτά που λένε οι ιστορικοί. Η αλήθεια είναι εκεί έξω, όπως λένε και τα X-Files. Παιδιά, είναι πολύ σοφή κουβέντα αυτή. Τώρα κατηφορήσαμε προς την Μαρίνα Ζέας και κατευθυνόμαστε σε ένα πολύ παράξενο μέρος που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι. Ελάτε μαζί μου να δείτε. Μόλις φτάσαμε στο σημείο που σας έλεγα και τώρα θα μου πείτε, καλά, πού μας έφερες? Στην πολυκατοικία? Ναι, αλλά η συγκεκριμένη πολυκατοικία είναι μια ιδιαίτερη πολυκατοικία, διότι εντός της πιλωτής της βρίσκονται αρχαία. Τι αρχαία? Θα τα δείτε σε λίγο. Το πιο παράξενο είναι ότι ακριβώς δίπλα από την πολυκατοικία υπάρχει ένα περίεργο κτίριο που μοιάζει με κάστρο. Εάν και εφόσον πάντα είναι οικία. Εννοείται ότι τα αρχαία που βρίσκονται κάτω από την πολυκατοικία πιθανότατα επεκτείνονται και κάτω από αυτό το κάστρο. Κάτι φτιάχνουν μάλλον. Γεια σας! Τι ακριβώς φτιάχνετε? Τίποτα, το φορώ μέσα στην κουλά. Μπορεί κανείς να τον δει, είναι επισκέψη? Μπορεί επισκέψη. Τι ακριβώς είναι αυτός ο χώρος? Δεν ξέρω, νέος εκεί λέγονται, δεν ξέρω. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να μπούμε εντός του χώρου. Όπως είδατε, είναι αρχαία, μέσα σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τώρα πως δόθηκε η άδεια να χτιστεί η πολυκατοικία και να υπάρχουν και τα αρχαία, κανείς δεν ξέρει. Φυσικά, στη χώρα που ζούμε όλα γίνονται με διάφορους τρόπους. Όπως μας είπαν, δεν είναι επισκέψιμος ο χώρος, εννοείται. Τώρα αυτό το πράγμα που είδατε υποτίθεται ότι ήταν οι αρχαίοι νεόσικοι, διότι υπήρχε αρχαίος Πειραιάς, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά καλά κρυμμένος μέσα σε πολυκατοικίες. Υποτίθεται ότι ήταν ένα μνημειώδες κατασκεύασμα, σαν τεράστιο στέγαστρο, όπου φυλάσσονταν οι τριήρης εδώ του Πειραιά, καθ' όλη τη διάρκεια που δεν ευρίσκονται εντός της θάλασσας, για να μην καταστρέφονται από τις καιρικές συνθήκες. Εσάς πώς σας φάνηκε? Εμένα μου φάνηκε ότι είδα και ένα πραγματάκι σαν ναό, ναίσκο, κάτι άλλο σαν μικρά τετράγωνα δωματιάκια, αν και εφόσον ήταν νεόσικοι. Ο καθένας, όπως είπαμε, βγάζει τα συμπεράσματά του. Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν. Εμείς φυσικά δεν ξέρουμε, γι' αυτό και αναρωτιόμαστε πάντα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πειραιάς έχει πάρα πολλά αρχαία μυστήρια. Τώρα θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας και θα πάμε να επισκεφθούμε το ναό της Αρτέμιδος της Μουνυχίας, την προστάτηδα του Πειραιά. Έχουν χτίσει τον όμιλο επάνω. Εδώ, τα απομεινάρια από τον αρχαίο ναό της Αρτέμιδος της Μουνύχιας. Δωρεάν μελών, λέει. Αυτό ήταν μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο. Πότνια Μουνυχή, Ρουμενοσκόπε Χέρε. Και το παράξενο, κατά τα άλλα, στοιχειωμένο νησάκι της Σταλίδας, ακριβώς απέναντι. Είδατε τα απομεινάρια του αρχαίου ναού της
έχουν ηχείας Αρτέμιδος, τα οποία και αυτά βρίσκονται πάλι καλά κρυμμένα και επίσης δεν μπορείς, υποτίθεται, καν να μπεις, διότι είναι μόνο για μέλη, βρίσκονται εντός του Ελλάδος. Ακριβώς απέναντι είναι το στοιχειωμένο νησάκι της Ταλίδας, που είχε αναφέρει και ο Γρηγόρης. Είδαμε και αντίγραφο της θεάς Αρτέμιδος, ακριβώς απ' έξω από το κτίριο. Είναι ίδιο σαν αυτό που υπάρχει στο μουσείο, που είδαμε πιο πριν. Τι παράξενο όμως, να χτιστεί ο ναός ακριβώς επάνω στο ναό της Αρτέμιδος. Συσχετισμοί τώρα στο κεφάλι μου, ελπίζω και στα δικά σας κεφάλια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρχε μια πολύ αρνητική ενέργεια, γι' αυτό και βγήκαμε άρον-άρον έξω. Ήταν λες και κάτι δεν μας ήθελε. Εγώ θα σταθώ σε ένα μόνο. Πώς γίνεται αρχαία τα οποία θεωρητικά ανήκουν σε όλους τους Έλληνες να είναι μόνο για μένα του ναού. Εντάξει, παιδιά, δεν απογοητεύομαι όλο και περισσότερο. Βρισκόμαστε έξω από την εκκλησία που μόλις επισκεφθήκαμε. Είναι μια αρκετά μεγάλη εκκλησία, η οποία βρίσκεται κεντρικά εδώ στον Πειραιά. Είδαμε πολύ περίεργα πράγματα πάλι μέσα. Στο πάτωμα την κλασική σκακέρα, επίσης ένα σαν ματάκι με κάτι τρία έτσι σαν πέταλα γύρω-γύρω, τις κλασικές αδελφότητες, είδαμε και τον πανεπόπτιο οφθαλμό από πάνω από κάποιες εικόνες. Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και εμείς πλέον αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο είναι εκκλησίες τελικά αυτά τα οικοδομήματα. Τι έχουμε παρατηρήσει, ότι οι μεγάλες εκκλησίες του κέντρου, είτε είναι Αθήνα είτε Πειραιάς, έχουν πολύ διαφορετική ενέργεια αφενός και αφετέρου οι δωρεές μέσα είναι το λιγότερο περίεργες. Τι κρύβεται από πίσω, παιδιά? Σίγουρα όχι αυτό που νομίζουμε εμείς. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Φτάσαμε ακριβώς εδώ που ξεκινήσαμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα, να το πούμε, στον Πειραιά. Σίγουρα υπάρχουν και ακόμη περισσότερα να ανακαλύψουμε. Εννοείται ότι θα ξαναέλθουμε. Δυστυχώς, όπως πάντα, η αληθινή μας ιστορία είναι αρκετά καλά κρυμμένη, μέσα σε πιλωτές, ανάμεσα από πολυκατοικίες, θαμμένη, τσιμεντωμένη, γιατί όχι. Μάτια χρειάζονται που να βλέπουν τι υπάρχει γύρω μας. Αυτό ήταν το vlog για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Φιλάκια πολλά και τσαου!